Μας έλειψες Γιώργο, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτές οι μέρες ήταν, είχαν ένα δύσκολες μέρες, βαθμό δυσκολίας. Δύσκολες. Όχι, απλώς έπρεπε να επικεντρώσουμε στο ρεπορτάζ περισσότερο παρά στο σχόλιο, και το σχόλιο μας θα είχε να κάνει με όλα αυτά που ζούμε. Πρέπει να τα δούμε και αυτά όμως που ζούμε. Γίνεται μεγάλη συζήτηση και στον πολιτικό στίβο για τις υποδομές και αν οι υποδομές θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτές τις τραγικές εικόνες. Δηλαδή, όταν βλέπεις πλημμυρισμένα τα πάντα, δεν αναρωτιέσαι μόνο, για να το ξεκινήσω ανάποδα, εγώ θα το ξεκινήσω και από την πλευρά του πολίτη, αλλά για να αυθαιρετήσει ο πολίτης και να φτιάξει το σπιτικό του στην άκρη μέσα σε ένα ρέμα, κάποιος του έχει δώσει άδεια, και αν δεν του έχει δώσει άδεια, πήρε κάποια λεφτά μετά η πολιτεία και το νομιμοποίησε και το ηλεκτροδότησε και το υδροδότησε. Όλα αυτά που είναι βέβαια ένας κόκκος σε μια μεγάλη παραλία, γιατί δεν πλημμύρισαν μόνο αυτά που ήταν στα όρια του ένοχου, πλημμύρισαν τα πάντα, δεν έμεινε τίποτα που δεν επηρεάστηκε και από το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να αποφασίσει η πολιτεία, να αποφασίσουν οι περιφέρειες τι έργα πρέπει να γίνουν, αν θα γίνουν έργα που θα καταργήσουν τις σημερινές υποδομές, αν θα επιλέξουμε τη συνεργασία και το να πάρουμε τεχνογνωσία. Για παράδειγμα, δεν μπορεί η Ιαπωνία να έχει χίλιες φορές τον Ντάνιελ, το χίλιες μην το πάρετε τις μετρητής, αλλά θέλω να τονίσω εμφατικά ότι είναι πολύ πιο ακραία για τα πράγματα, και να μην καταραίει κανονική ζωή, σε δύο μέρες και τρεις να επανέρχονται τα πράγματα. Τα έχουν αντιμετωπίσει σύγχρονες κοινωνίες αυτά τα ζητήματα σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, πάμε στην Κασελακιάδα, γιατί εξακολουθεί, παρότι αυτό δεν κατογράφεται στις δημοσκοπήσεις, εξακολουθεί να απασχολεί τους πάντες. Και εμείς, να το πω από τώρα, φινάλε στην εκπομπή θα κάνουμε με ένα βίντεο από το Λούμπεν, που είναι χαριτωμένο, εντάξει, και καταλαβαίνουμε ότι και εκείνος έχει κατανόηση και στις υπερβολές που γίνονται και από τη δική μας πλευρά. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τα πολιτικά ζητήματα. Στην πρώτη του συνέντευξη που έδωσε χθες, ενώ ως εκλεγμένος πρόεδρος, είπε πως εκείνος τίνει χειραφιλίας, θέλει και τον Φιλ να συναντήσει και όσους τον αμφισβητούν. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει σε ένα βαθμό, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο η συνεδρίαση της Ομπρέλας. Εκεί δηλαδή που θεωρείται η σκληροπυρηνική αριστερή τάση στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, νομίζω ότι ο κ. Κασελάκης καταρχάς έχει κάθε λόγο αυτή την ώρα να τίνει χειραφιλίας προς κάθε κατεύθυνση μέσα στο κόμμα του. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος επιθυμεί ένα κόμμα που συμμετέχουν όλοι, δεν επιθυμεί ένα κόμμα κουτσουρεμένο, ένα κόμμα στο οποίο θα φύγει ένα κομμάτι του, σημαντικό κομμάτι του, για να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Υπό την έννοια αυτή, αντιλαμβάνομαι απόλυτα γιατί τίνει χειραφιλίας προς τον κύριο Φίλη και προς κάθε άλλο κύριο Φίλη. Απ' την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δώσει δείγματα πολιτικής γραφής ο κύριος Κασελάκης, γιατί είναι ωραία να κρέμεσαι από τα κάγκελα και να μπαίνεις έτσι εντυπωσιακά στο σχολείο, αλλά αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι κάτι άλλο, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Καλά, πάντως δεν είδαμε να αλλάζουν και εντυπωσιακά τα πράγματα στην εκπαίδευση από αυτούς που μπαίνουν από τα σκαλιά ή με ορθόδοξο τρόπο. Πρέπει να δούμε δηλαδή, πολιτική. Συμφωνώ. Μπορεί να ήταν μια κίνηση που δεν την έχουμε συνηθίσει από το πολιτικό προσωπικό. Δεν το λέω αρνητικά για τον κύριο Κασελάκη. Καλά έκανε και το έκανε. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, μην φτάσουμε τώρα στο άλλο άκρο να λέμε ότι ο κύριος Κασελάκης, επειδή έχει αυτό το χάρισμα της επικοινωνίας και βρίσκει κάποια έξυπνα τεχνάσματα. Καλό είναι αυτό για τον ίδιο και για το κόμμα του. Αυτό είναι πολιτική. Πολιτική είναι να μας απαντήσει πώς θα λύσει τα προβλήματα στα σχολεία. Έτσι είναι, βεβαίως. Έτσι. Αυτό λοιπόν θα είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό βήμα, στο οποίο θα κληθεί και ο ίδιος και το κόμμα του να απαντήσει. Πολιτική είναι να μας πει τι θα κάνει στη Θεσσαλία. Ναι. Έτσι. Τον οποίο περιμένουμε μάλλον την άλλη εβδομάδα, έτσι. Το έχει ανακοινώσει κιόλας. Τον περιμένει και ο κύριος Μπέος, νομίζω. τον είδα να δηλώνει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι τα χαριτωμένα. Το να έρθει να φτιαρίσει η λάσπη, έτσι. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μπέος βρίσκεται και σε μια, ας πούμε, ένταση αυτό το διάστημα. Να πούμε κάτι. Είναι λογικό, επειδή και ο Κικίλιας ήταν χθες στο Βόλο και ο Μπρατάκος,
το να έρχονται υπουργοί, το να έρχονται οι αρχηγοί των κομμάτων που ήρθαν όλοι στον Ντάνιελ. Εντάξει, δεν ξαναήρθαν τώρα, θα έρθει όπως είπε ο κύριος Κασελάκης. Μόνο έτσι να το πάρουν χαμπάρι στην Αθήνα, μόνο έτσι μπορούν. Καμία εικόνα δεν μπορεί να αποδώσει το συνέστημα του να αντικρίσει στην καταστροφή. Η καταστροφή γεννά συνέστημα, γιατί κανένας όσο ανέστητος, όσο σκληρόπετσος και να είναι, δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος σε αυτό. Η εικόνα γεννά συνέστημα. Παθιάζει τους ανθρώπους και κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους, μικρό, μεγαλύτερο, μεσαίο, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν για να μην το ξαναζήσουμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς το ζήσαμε στον Ιαννό και καταλαβαίνω τι ακριβώς λες. Προφανώς. Αν δεν δεις τον άνθρωπο του καθημερινού... Μα πόσες φορές η μεταμόρφωση που έχει πλημμυρίσει τρεις φορές. Ακριβώς. Σε 30 χρόνια τρεις φορές. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει, να πει ξεχνάω την πατρόα γη και μετακομίζω. Δεν υπάρχει άλλη λύση για αυτόν τον άνθρωπο. Θα πρέπει να πούμε ότι το χωριό αυτό θα τον γκρεμίσουμε και θα τους δώσουν χρήματα, γη, να χτίσουν κάπου αλλού. Δεν γίνεται 30 χρόνια να το έχουν ζήσει τρεις φορές αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς είναι τεράστιο θέμα. Και τις δύο φορές μέσα σε τρία χρόνια. Θα πρέπει να έρχονται στον τόπο της εκάστοτε καταστροφής για να αντιλαμβάνονται το μέγεθός. Γιώργο, συγγνώμη, επειδή άρχισε μια ψυχάλα στη μια μας ζωντανή σύνδεση. Συγγνώμη, σου ζητώ. Πάμε στο Γιώργο Μπανάτσα για να κλείσουμε μαζί του για τα πολιτικά. Έλα, Γιώργο. Ναι, λοιπόν, λέω ότι ο κύριος Κασελάκης και ο κάθε κύριος Κασελάκης και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα πρέπει να έρθουν αυτό το διάστημα στη Θεσσαλία. Όσοι δεν έχουν έρθει, να έρθουν και να ξαναέρθουν. Έτσι. Για να έχουν εικόνα του τι συνέβη και να δώσουν απαντήσεις και λύσεις στο πρόβλημα. Πραγματικά, το μέγεθος της καταστροφής είναι απίστευτο. Χτυπήθηκαν πόλεις απίστευτα μεγάλες, έτσι που δεν το περίμενε κανένας αυτή την εικόνα που βλέπαμε τώρα μόλις στη ζωντανή σύνδεση. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς, όχι να το ζούμε. Μάλιστα. Αλλά πέραν τούτου, νομίζω ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος της καταστροφής και την ένταση της κακοκαιρίας που ήταν απίστευτα μεγάλη, θα συμφωνήσω σε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν λύσεις. Και οι λύσεις αυτές πρέπει να δοθούν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή με την πρώτη ψυχάλα ο Θεσσαλός από εδώ και πέρα ή με την τέλος πάντων με μια. Να τρέμει το φιλοκάρδι. Προχή, του. Ακριβώς, να λέει πώς θα ξυπνήσω αύριο το πρωί. Επειδή μου να ακούς μπουμπουνιτά τη νύχτα, χειμώνα έρχεται, θα έχουμε. Νεροποντές και να λες τώρα να κοιμηθώ ή να κατέβω να δω τι γίνεται. Θα μου πάρει κανένα σχήμαρο στο αυτοκίνητο, θα πλημμυρίσει το μαγαζί μου, το σπίτι μου, αν είναι ισόγειο. Χαίρετε, Γιώργο. Καλό απόγευμα.